ότι οι Ορθόδοξοι δεν έδιναν επί τόσους αιώνες σημασία στην κοσμική γνώση, είναι τουλάχιστον αβάσιμη. Σε ποιο πολιτισμό που υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται μόνο για τη σωτηρία της ψυχής και όχι για το σώμα, είναι δυνατόν να γράφονται δωδεκάτομα ιατρικά έργα? Και βέβαια, όλοι αυτοί οι βυζαντινοί επιστήμονες εργάστηκαν χωρίς τον φόβο της ιεράς εξέτασης, που έστελνε στην πυρά όσους θεωρούσε αιρετικούς ή μάγισσες, όπως συνέβαινε στη Δύση. Ο Μέγας Βασίλειος από τον 4ο αιώνα, ο Γεώργιος Πισίδης τον 6ο αιώνα, ο Σιμεών Σιθ και ο Θεοφύλακτος Αχρίδος τον 11ο, πίστευαν ότι η γη είναι σφαιρική και όχι επίπεδη, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα θέμα ή να υποστούν καμία δίωξη, όπως συνέβη στον Γαλιλαίο το 1633 μετά Χριστόν στη Δύση, όταν υποστήριξε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, οι πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας σέβονται την ύλη. Όπως είπε ο Μέγας Βασίλειος, δεν μειώνεται καθόλου ο θαυμασμός μας για τα μεγαλεία του Θεού αν βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός έφτιαξε όλα τα θαυμάσια δημιουργήματα. Στη σύγχρονη εποχή δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες που συμφωνούν με τα λόγια του Βασιλείου. Όπως διαπιστώνει ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell, η εκάστοτε σύγκρουση επιστήμης και πίστης δεν οφείλεται στην αντιπαράθεση του περιεχομένου της πίστης και της επιστήμης, αλλά στις αντιθέσεις των εκπροσώπων τους και στις αυτονόητες σκοπιμότητες. Ο μέγιστος των επιστημόνων του 20ου αιώνα, Albert Einstein, υποστηρίζει: «Ποτέ δεν βρήκα τίποτε στην επιστήμη μου που να μπορώ να αντιτάξω στη θρησκεία. Η επιστήμη δίχως τη θρησκεία είναι χολή και η θρησκεία δίχως την επιστήμη είναι τυφλή». Ανάλογη είναι και η θέση του νομπελίστα πατέρα της κβαντομηχανικής, Max Planck, που είπε στα 1937 σε διάλεξη με θέμα θρησκεία και φυσική: «Οπουδήποτε και αν προσιλώσουμε τα βλέμματά μας, πουθενά δεν βρίσκουμε καμία αντίφαση μεταξύ της θρησκείας και των φυσικών επιστημών. Αντιθέτως, στα κρισιμότερα σημεία βρίσκουμε πλήρη συμφωνία. Η επιστήμη απαντά στο πώς της δημιουργίας, ενώ η πίστη και η θεολογία στο ποιος και το γιατί. Η επιστήμη δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα για το πώς γίνεται το κάθε τι, όχι για τη σκοπιμότητά του. Δίνει τα μέσα στον άνθρωπο για να επιτύχει τους σκοπούς του, δεν του δίνει όμως σκοπούς». Όπως είπε ο νομπελίστας Άρθουρ Κόμπτον, η επιστήμη βοηθάει τον άνθρωπο να γίνει άνθρωπος, όπως και η θρησκεία τον βοηθάει να κατακτήσει την θέωση. «Έχω την πεποίθηση ότι η ανθρωπότητα δεν θα θελήσει να σκάψει τον τάφο της. Να έχουμε πίστη στο θρίαμβο της αλήθειας, στην επιστήμη και στην παιδεία, στην ελευθερία και τη δημοκρατία, πίστη στην ανθρώπινη πρόοδο και τέλος απέραντη πίστη στο Θεό». Κάποιοι επιστήμονες προσπάθησαν για 2 αιώνες να πορευτούν χωρίς την πίστη. Για χάρη της ύλης απαρνήθηκαν το πνεύμα. Είδαν τον κόσμο ως μηχανιστικό σύνολο που στηρίζεται σε ξεκάθαρους κανόνες, ελέγξιμους με το πείραμα και τη λογική. Η ανατροπή της βεβαιότητας αυτής πραγματοποιήθηκε τον 20ο αιώνα, όταν ο Αϊνστάιν διατύπωσε τη θεωρία της σχετικότητας και ο Χάιζενμπεργκ απέδειξε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από την επιστήμη. Η τραγικότητα των ανθρώπινων επιλογών φάνηκε με την ανάπτυξη της ατομικής ενέργειας. Από την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα το 1945, η επιβίωση της ζωής στον πλανήτη κρέμεται από μια κλωστή. Αλλά και η οικολογική καταστροφή που φαίνεται να επέρχεται με την ασίδωτη μόλυνση του περιβάλλοντος από τις ανεπτυγμένες χώρες δείχνει με τη σειρά της ότι
Ο άνθρωπος που δεν έχει ηθικές αρχές και πίστη σε ανώτερες αξίες, όπως είναι ο σεβασμός της ζωής, η αγάπη στον συνάνθρωπο και το περιβάλλον, δεν έχει κανένα όριο. Εύκολα υιοθετεί το ρόλο του υπερανθρώπου και τελικά οδηγείται στην αυτοκαταστροφή. Γιατί όπως λέει ο Ντοστογεύσκη, δίχως Θεό όλα επιτρέπονται. Όταν ο Θεός συνέλαβε το σχέδιο του κόσμου και δημιούργησε το υλικό που ήταν αναγκαίο, αν και αποτελείται από ανώμια μέρη, τα συνέδεσε με ένα αδιάρρηκτο δεσμό φιλίας, αρμονίας και κοινωνίας, ώστε εκείνα που απέχουν πάρα πολύ μεταξύ τους να φαίνονται ενωμένα δια της συμπαθίας. Είστε το άλας της γης. Είστε το φως του κόσμου. Μια πόλη κτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά μη χάνετε το θάρρος σας. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο.